Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Ήσυχα. Περιμένουμε να δούμε τα μαντάτα της απογευματινής προπόνησης καταρχήν για να δούμε μήπως τι υπάρχει με το Λιβάη, αν υπάρχει κάτι που δεν μοιάζει να είναι πάντως σοβαρό ή μυϊκό. Κατά την αποχώρησή του έδειξε λίγο να δείχνει κάπου τι χτύπησε, κάπου, από ένα μαρκάρισμα εννοώ. Οπότε μοιάζει, συγγνώμη, να μην είναι μυϊκό. Οπότε αυτό θα περιμένουμε για αρχή και βλέπουμε, διότι έχει πάρα πάρα πολύ σημαντικό μάτι για τα με τον Άρη. Το πιο σημαντικό της εβδομάδας. Υπό την έννοια ότι είναι ένα μάτι τελικός και ανάλογα με το αποτέλεσμα, είτε θα συνεχίσει ο Κύπρος, είτε θα αποκλειστεί. Γι' αυτό το λέω, ότι πιο σοβαρό από τα υπόλοιπα. Και πρέπει να δείξει μεγαλύτερη διάρκεια στην αντίδραση που έβγαλε χθες. Δηλαδή, για μένα η ΑΕΚ μετά τον γκολ που δέχεται από τον Παναθηναϊκό, μπαίνει και στο μάτς επιτέλους. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε καλά, αλλά έσβησε χωρίς λόγο, αδικαιολόγητα, ας πούμε, στο πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημίχρονου. Και έπρεπε σαν να θέλει, χρειαζόταν ένα σπρώξιμο υπό την έννοια της αντιπάλου, δηλαδή να την αφυπνήσει κάπως αγωνιστικά για να κάνει αυτό που έκανε. Βέβαια νομίζω ότι βοήθησε πολύ και ο Φατίχ Τερίμ την ΑΕΚ σε αυτό. Τη γύρισε πάρα πολύ πίσω την ομάδα. Με αποτέλεσμα να κέρδωσε και την μπάλα στην ΑΕΚ, να έχει εύκολες προσπάθειες η ΑΕΚ στο αντιπάλο κουτί. Δηλαδή θα μπορούσε η ΑΕΚ μετά το 70 που ανέβασε τις σοφές της να βρει και δύο γκολ. Σε καλούς να το προλαβαίνει. Στο άλλο που λες όμως διαφωνώ. Για τον Τερίμ. Ναι, στο διαφωνώ. Εγώ νομίζω ότι ήταν το περισσότερο επιλογή του Αλμέιδα να περιμένει πιο πολύ από το κάνει συνήθως παρά. Εγώ κρίνω από αυτό που είπε ο Τερίμ. Ναι. Αυτό το λέω. Ναι, ναι. Ο Τερίμ στη συνέντευξη που είπε ο άνθρωπος ότι έπρεπε μετά να καλά, το κάναμε έτσι για να γυρίσουμε πίσω ναι, ναι. Και να φύγουμε με το ένα. Προφανώς είναι στρατηγική. Αλλά στα πρώτα 70 λεπτά, δηλαδή η ΑΕΚ δεν είναι. Η ΑΕΚ τρόπο την ΑΕΚ υποχρεώθηκε να βγει από τη στρατηγική της και επειδή ξέρει να παίζει και έτσι πρόλαβε και σοφάρισε. Αλλά φανερά ήθελε να εκμεταλλευτεί τον Γκαρσία για τους χώρους του. Αλλά μάλλον συμφωνείτε. Σίγουρα, ναι, 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 δεν είμαστε πολύ μακριά. Απλά ναι, νομίζω, εγώ νομίζω ότι και οι δύο προπονητές κάναν το δικό τους. Και πιθανότητα και αυτό ήταν και ένα ωραίο μάτς. Δηλαδή το χρωστάμε λίγο στους προπονητές το ωραίο μάτς. Ότι δεν είχαν μια προβλεπόμενη συμπεριφορά. Αντίθετα με το μάτς που είχε κρατήσει το 0 στο ημίχρονο τότε με. Με το τέτοιο, με τον Πρινιόλι. Ναι. Με την Κροτίδα. Το 1-0 το περσινό. Ναι, ναι. Το 1-0. Ναι. Αντίθετα σε αυτό, ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ πιο ψηλά. Βέβαια. Ναι, παίζει πολύ πιο ψηλά. Ναι. Γι' αυτό και δέχεται και τον κόλ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, γιατί είναι πολύ ψηλά. Ναι, και παρατήρηκα να έτρωγε κι άλλο. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, υπάρχει φάουλ εκεί του Σιμάνσκι, και αυτό δεν λες. Ναι, ναι, το φάουλ του Σιμάνσκι απάνω στον Μπερνάρ. Όχι επί του Σιμάνσκι και επί του Μπερνάρ. Όχι, όχι, ναι, επί του Μπερνάρ. Επί του Μπερνάρ. Γιατί Σιμάνσκι πάει από πίσω, βάζει το κουβαράκι, πάει το Μπερνάρ. Επίσης, επειδή το ακούω πάρα πολύ, όντως δεν προλαβαίνει ο Γετβάη τον Λιβάη, ο οποίος έχει και μια ταχύτητα φοβερή. Προλαβαίνει πολύ τον Λιβάη. Αλλά για να το καταλάβει και ο κόσμος και να κάνει κάποιο δίκαιο κριτική, όταν παίρνεις αυτή την απόφαση να παίξεις ψηλά, ναι. Πρέπει να μην επιτρέψεις στο Σιμάνσκι να κάνει αυτή την πάσα. Ναι. Διότι, ναι. Διότι ένας παίχτης γρήγορος από την άλλη πλευρά υπάρχει έτσι κι αλλιώς. Στο δεύτερο που ναι. ακυρώνεται είναι δύσκολη η παλιά του Τσούμπερ. Την κάνει πολύ ναι, ωραία. Πολύ, πολύ ωραία ναι. παλιά του Τσούμπερ. Ναι. Ναι. Αλλά ο Σιμάνσκι. Ο Σιμάνσκι στη φάση του γκολ είναι σαν να χτυπάει το άλλο. Είναι σαν να σημαδεύει που θα την πάει την μπάλα και δεν έχει κανένα λόγο. Εντάξει, και πολύ καλά φέτος ο Σιμάνσκι. Τα κορυφαία χαφ φέτος. Δηλαδή κάνει πολύ πολύ. Πράγμα μέσα στο χορτάρι, δηλαδή ναι. τα κλεψίματα της ανακαιτήσεις, τα κοψίματα και τα κλεψίματα βγάζει ναι. πολύ γρήγορα μπάλες μπροστά. Ναι. Και χθες ήταν εξαιρετική μπάλα που βγάζει στον Λιβάη. Και βέβαια για μένα είναι και φοβερά τα τελειώματα του Λιβάη, γιατί κακά τα ψέματα πέτυχε, δεν είχε τέτοια τελειώματα. Ναι, ναι. Δηλαδή είναι και με το κακό πόδι του εισαγικών, ναι, και τα δύο με το κακό πόδι. Και το ένα τελειώνει ψηλά και δύσκολο να το βγάλει το τελειώμα του φυλακάς και το άλλο κοντά τα πόδια. Ναι. Δεν είναι πολύ κρίνηση. Πολύ καλή κατάσταση ο Λιβάη, το βλέπουμε, εντάξει, ο άνθρωπος έχει βάλει ήδη 900. Είναι και ξεκούραστος σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους. Είναι πιο φρέσκος. Ισχύει. Ή τουλάχιστον έτσι μας δείχνει. Τα έξτρα με δεν τράβηξαν καθόλου. Όχι, και οι τρεις πίσω, αν εξαιρέσεις τον Τσούμπερ την μπάλα που λες εσύ στον γκολ του που ναι. ακυρώνεται. Ναι, ο Τσούμπερ ήταν σε κακή κατάσταση. Και ο Τσούμπερ δεν ήταν καλά. Ναι. Μα γι' αυτό και η ΑΕΚ, ούτε ο Πινέδα ήταν πολύ καλά. Ναι, κάπως καλύτερος. Ο Πινέδα φαινόταν κάπου κάπου. Τον ναι, φαινόταν. Απλά αυτό έβλεπες ότι υπάρχει διάθεση. Αλλά με το που μπήκε ο Μάτελος Καραούχο έγινε ακόμα πιο επιθετική η ΑΕΚ. Ναι, ναι. Πιο ουσιαστική στη μετάβασή της στην επίθεση. Γιατί και πριν μπορούσε και έφτανε μέχρι απ' έξω, αλλά Γκατσίνοβιτς, Άμραμπατ και Τσούμπερ ήταν εκτός μας. Ξέρεις τι γίνεται, ο Γκατσίνοβιτς και ο Άμραμπατ δεν παίρνουν καμιά βοήθεια.
Ναι, εντάξει, όμως αν είσαι στον εναντίον ενός Ζαντώνη και στο παιχνίδι δεν το χρειάζεται και βοήθεια πάντα. Πες για τον Άμραμπατ, ο οποίος δεν παίζει και με βοήθειες. Παίζει μόνος του μπάλα, εντάξει. Ναι, πάει περισσότερες φορές. Ο Κατσίνοβιτς όμως του χρειάζονται βοήθειες από αριστερά. Ο Κατσίνοβιτς θέλει να παίζει, κοίταξε, γι' αυτό λέω ότι ήταν εκτός ματς και ο Τζούμπερ. Ο Τζούμπερ συνήθως και όταν τον εκμεταλλεύεσαι δηλαδή τον Κατσίνοβιτς, τον εκμεταλλεύεσαι στο Alta Game που παίζει. Με τη γρήγορη επαφή, τη γρήγορη και την άμεση. Είχε πολύ μεγάλη απόσταση, αλήθεια είναι ο Τζούμπερ από αυτό. Ήταν χθες ήταν μέτριος έως κακός. Ήταν γενικά πιο πίσω η ΑΕΚ. Πιο πίσω η ΑΕΚ. Όχι, δηλαδή, δεν έπαιξε καλά, ρε. Η ΑΕΚ για να βάλει το. Πού ήταν οι γραμμές. Μετά τον γκολ. Όπως όταν έπιαναν την μπάλα, δεν πήγαινε καλά. Ναι, την μπάλα. Ναι, δηλαδή και χώρους και την κούραζε την μπάλα. Δεν έτρεχε. Τώρα όσο για κάποιον φίλο που λέει τι θα κάνει η ΑΕΚ αν δεν έχει τον Γκαρσία σε ένα παιχνίδι. Το έχουμε δει την ΑΕΚ χωρίς τον Γκαρσία. Προφανώς θα παίξει αλλιώς. Θα παίξει αλλιώς. Δεν είναι. Ναι, αφενός αφετέρου εννοείται ότι δυστυχώς για την ΑΕΚ, γιατί αν τον είχε σε όλα τα μάτια δεν θα είχε και κάποιες από τις γκέλες που είχε, αλλά έχει ανταποκριθεί. Δηλαδή εκεί που γκέλαρε η ΑΕΚ, σε όλα έχει παίξει ο Γκαρσία. Δηλαδή στο Αγρίνιο έπαιξε, στη ΣΕΡΕΣ έπαιξε. No, στον Όφι νομίζω έλειπε. Στην Κηφισιά έπαιξε, μόνο στον Όφι έλειπε. Πριν και μοναδική της ήττα. Ναι, ναι. Και στην Κηφισιά που έλειπε, που μπήκε από τον πάκο, εντάξει, του είδε στο πέναλτι εκεί, το Μάρς, αλλά ενώ ότι έχει μάθει να ζει χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία, αναγκαστικά, γιατί κακά τα ψέματα στο πρώτο διάστημα του πρωταθλήματος, γι' αυτό και είπα ότι έχει βάλει 9 γκολ ήδη, μόλις σε 15 παιχνίδια, ενώ η Άκη έχει δώσει σχεδόν τα διπλάσια με τα ευρωπαϊκά. Το πρόβλημά της είναι αριστερά πάντως, με τον, δεν είναι λύση ο Ρωτά, δεν την κατεβάζει, δεν μπορεί. Όχι, εννοείται. Μα είναι πασφανές αυτό και το, γι' αυτό το λέμε ότι... Τον πήλευε, όσο και... Θα μπορούσε να βάλει τον... Κοίταξε, επειδή είναι μεγάλα, πολύ σημαντικά τα μάτς, προφανέστατα έκρινε ο Αλμέιδα ότι πρέπει να πάει με την... Ναι, το καταλαβαίνω. Ότι κόβει καλύτερα ο Ρώτα. Okay. Ναι, ναι. Και να σου πω και κάτι άλλο επίσης. Με τον Άρη, που ξεκίνησε ο Πήλιος, δεν ήταν καλός. Όχι ρε παιδάκι μου, αμυντικά, αμυντικά ο Ρώτα... Ναι, και μπροστά λέω. Δεν την πήγε μπροστά την παρακαλώ. Ίσως με αυτή την εικόνα που είχε με τον Άρη. Ναι, τον επηρεάζει, οκ. Μπράβο. Και να σκέφτηκε ότι ας είμαι καλά αμυντικά. Ναι. Γιατί αλήθεια είναι ότι εγώ περίμενα να κάνει περισσότερα πράγματα Παναθηναϊκός από την πλευρά του Ρώτα. Ναι. Και δεν έκανε. Όχι. Δεν έκανε. Τόσο όσο περίμενα εννοώ, έτσι. Να πάει στον Αθηναϊκό και πάει λέγοντας. Ναι. Ωραίο μάτσο ο Βίτα. Ο Βίτα καθαρίσε για πολύ κόσμο. Ο Βίτα καθαρίσε πολύ κόσμο μόνο που στη δεύτερη στατική φάση. Okay. Δεν πάει στον παίχτη, πάει στο χώρο και αφήνει το συντημένο δύο τον Κακομοίρη. Και, εντάξει, αυτά γίνονται, οκ, okay, στατικές μπάλες είναι. Εδώ είναι ένα αστερίσκο για την ΑΕΚ, γιατί δέχεται δύο πολύ εύκολα γκολ από στατικές, ενώ πολύ ελεύθερα. Που γυρνάει ανάποδα την μπάλα ο Σιντιμπέ. Ναι. Χάνει κεφαλές μου. Εκεί φταίει για μένα φταίνει οι συμπαίχτες του. Είναι πολύ απλό. Ο ίδιος στο σημείο ότι λυπάται το κόρνερ να το ξαναδώσει. Αυτός μα είναι και με πλάτη, δεν βλέπει πίσω του. Αυτός σου λεβαίνει στο κόρνερ. Αυτό δεν βλέπεις. Πώς να εστιάζει τη μπάλα, αυτός πάει είτε να την βγάλει κόντρα. Ναι, πάει να την πετάξει προς το πλάγιο out. Για μένα εκεί πρέπει και ο Βίντα και ο Στάνκοβιτς να του φωνάξουν να τη σκύψε. Ναι. Γιατί βγαίνει out την μπάλα με την αφήσει. Ναι. Αλλά σε αυτή τη φάση τώρα θα ψάξει να βρεις πώς έγινε, γύρισε, έκανε τη σέντρα. Ναι. Και γιατί βάλει ο Λομόναχος, γιατί ο Κάλενς επίσης δεν μαρκάρει. Πες τη μαρκάρει χώρο. Συμβαίνει, δεν θα γινόταν αλλιώς ο Ρεωμάτ, δεν θα είχαμε 4 γκολ αν δεν γινόταν ολό το έτσι. Όπως και το χέρι του Ζέκα, δεν το κάνεις αυτό. Πάσχα το Βαγιανίδη, που και ο Βαγιανίδης έκανε χέρι, αλλά το παιδί δεν είναι χέρι που πρέπει να δώσει πράγματα. Δεν έχει απλώς το χέρι. Είναι... Μπράβο, διότι ναι μεν δεν είναι κολλημένο, αλλά ούτε επιδιώκει να μεγαλώσει. Είναι φυσιολογική στάση. Και... Μπράβο, μπράβο. Αυτό και πάει να τραβήξει. Ο Ζέκα ήταν εμπειρός, για παράδειγμα, θα έπρεπε να το μαζέψει. Είσαι μέσα στην περιοχή, δεν δικαιούται να είσαι με ορφάνικο το χέρι. Αλλά άμα δεν γίνονται τα λάθη, τα ατομικά, δεν θα δούμε και τέσσερα κόλλο που υπάρχει ένα παράδοξο στο παιχνίδι. Οι δυο ήταν, μου φάνηκαν εμένα, καλύτερα προετοιμασμένοι για να παίξουν επίθεση από ό,τι άμυνα. Ο καθένας με τον τρόπο του εννοώ. Ναι. Ενώ θα έπρεπε, αφού διάλεξαν αυτή την τακτική, να ισχύει το αντίθετο. Γιατί? Δηλαδή, ο Τερίμ έπρεπε να είναι, να έχει ένα Παναθηναϊκό που, αφού θέλει να παίξει τόσο ψηλά, έπρεπε αμυντικά να είναι πιο προσεκτικός. Και η ΑΕΚ όμως, αφού αποφάσισε την μπάλα την αφήσει για να έχει χώρος ο Γκαρσία να χτυπήσει, έπρεπε επίσης στις στιγμένες φάσεις τουλάχιστον να αμυνθεί καλύτερα. Απλά, γιατί, δεν την πολύ άφησε ο Σάκ, με 60% κατοχή δεν την πολύ άφησε. Δεν ήταν μπροστά όμως, Γιώργο. Είναι η κατοχή η οποία γίνεται κατά βάση πίσω από τη σέντρα, ας πούμε. Ναι, στο σύνολο, ναι, μα δεν λέω εγώ. Καταλάβες, δεν είναι στο τέλος το πνίγει. Παίζει πολλές βαθιές μπαλιές η Σάκ. Αυτό κάνει στον Άμραμπατ. Ναι, γιατί βλέπει την άμυνα ψηλά. Ναι, και στον Άμραμπατ. Ναι, ναι, και πάνε εκμεταλλευτεί ταχύτητα. Είναι λογικό. Λοιπόν, από εκεί πέρα δικαιολογημένα υπάρχει η φωνή του Παναθηναϊκού για πέναλτι. Για μένα ο Βέρμπιτς το χάνει το πέναλτι. Γιατί τεινάζει σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι μια συνήθεια που πρέπει να την κόψει. Είναι από πέρυσι του Παναθηναϊκού.
τα βάζει ναι. Απέναντι. Εντάξει, όμως δεν είναι δουλειά του διαιτητή να το είναι πέρα, βέβαια. Επαναλαμβάνω. Ας το βάλει κίτρινο, νομίζω. Έχει πέσει προηγουμένως, αλλά παραμένει. Δεν βιάζω την αλήθεια. Υπάρχει επαφή. Το VAR αυτό είναι πέναλτι. Όπως το VAR είναι φάουλ του Κατσίνοβιτς. Στο VAR ξαναλέω. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά. Αλλά στο VAR όταν κοιτάς τη φάση ξανά αφού δημιουργείται συνθήκη και βάζει γκολ αντίπαλος, βλέπεις το τράβημα της φανέλας του Κατσίνοβιτς από τον Μαντσίνη ξεκάθαρα. Είναι, τον τραβάει όλη τη φανέλα μπροστά. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Αυτά για τις φάσεις γιατί θα έχουμε πάντα να μιλάμε για φάσεις.